έκανα και μία πρόταση στο κομμάτι αυτό τι πρέπει να γίνει πλέον για να μπορούμε σε να είμαστε πάντα έτοιμοι κάνατε. Και όχι να μας βαράνε και μετά. Σε ποιον την κάνατε? Την έκανα στους αρμοδίους, αυτούς που πρέπει, την πρότασή μου. Την έβγαλα σε δημόσια θέα την πρόταση, γιατί εγώ αυτά που λέω, επειδή είμαι δημόσιο πρόσωπο και μέσα από το Ινστιτούτο που έχω, οφείλω να μιλάω ανοιχτά και όχι κάτω από τα τραπέζια. Έτσι λοιπόν εγώ πρότεινα ότι πρέπει να γίνει κάτι το οργανωμένο, το έξυπνο, κάτω από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ξέρουμε πόσο πολύ καλά κάνει τη δουλειά του, να είναι συντονισμένο όλος ο δημόσιος φορέας. Όχι όταν μας χτυπάμε να ξυπνάμε. Το κάθε Υπουργείο έχει το δικό του βιλαέτη αυτή τη στιγμή. Άρα κάνει καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να γίνει ένα όργανο το οποίο να εποπτεύει. Άρα μιλάμε για την άμυνα που ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά πρέπει να έχουμε. Κάποιος θα μπορούσε να πει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Ότι για την Τράπεζα Θεμάτων για τις Πανελλήνες, ποιος δηλαδή θα έχει να κερδίσει κάτι για να κάνει μια επίθεση. Οπότε λίγο είσαι και επιφυλακτή. Λες δεν πειράζει να το σώσουμε τελευταία στιγμή. Υπάρχουν άλλα, δηλαδή έχετε εσείς στο μυαλό σας άλλα μέτωπα που μπορεί να είναι ανοιχτά, να μην έχουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, προστασίας και μπορεί ένα τέτοιο χτύπημα να φέρει τα πάνω κάτω και μεγάλες καταστροφές, να το πω απλά. Χαίρομαι που δέχομαι αυτή την ωραία ερώτηση και θέλω να σας πω κάτι. Σας πάω λίγο πίσω στο 2010-11 όταν είχαμε ένα cyber war κυβερνοπόλεμο στην Εσθονία. Ελλάδα-Εσθονία. Φανταστείτε λίγο την Ελλάδα στη θέση της Εσθονίας. Χτύπησαν οι hackers, δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν επικοινωνίες, δεν είχαν διαδίκτυο, δεν είχαν τράπεζες, η χώρα νεκρώθηκε. Φανταστείτε λίγο την Ελλάδα με μια επίθεση τέτοια να μην έχει ρεύμα, να μην έχει τηλέφωνα. Εγώ νομίζω ότι είστε απλά ευγενείς, κύριε Σφακιανάκη. Συγγνώμη, το 2023 δεν είναι δυνατό να μην είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο cyber war. Δηλαδή, όλοι είναι στο διαδίκτυο. Εγώ σας είπα ότι είμαστε έτοιμοι, έχουμε μηχανισμούς. Λοιπόν, έχουμε το σύστημα δύο μέρες. Ναι, μας έπιασαν στον ύπνο χθες. Εγώ αυτό πιστεύω. Άρα δεν είμαστε έτοιμοι, αν είναι δυνατόν. Απλά είστε πολύ ευγενείς. Δεν ήμασταν, τώρα είμαστε. Δεν ήμασταν. Σε μια μέρα γίναμε έτοιμοι. Δηλαδή. Σήμερα πάντως οι εξετάσεις έγιναν κανονικά. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι εχθές όντως πρέπει να έγιναν κινήσεις εκτός, αυτό το ξέρετε εσείς και όχι εμείς, αν δεν έγινε σήμερα επίθεση από hackers. Γιατί και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Θα ξέρετε κάτι, ότι από χθες και μετά όσες επιθέσεις και να γίνουν αντιμετωπίζονται. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο, σας είπα. Άρα δεν το είχαμε προστατευμένο όλα. Τόσο καιρό, αυτό λέτε. Σωστό. Με το που έγινε η επίθεση, προστατεύτηκε αυτό το κομμάτι. Όταν λέμε 114 χώρες, να ρωτήσω λίγο κάτι, σημαίνει ότι υπάρχουν hackers σε αυτές τις 114 χώρες ή μπορεί να είναι μια ομάδα εδώ στην Ελλάδα που κινεί τα νήματα και κάνει αυτό? Αυτό, αν μπορούμε να εντοπίσουμε την αρχική πηγή. Είναι μια ομάδα ατόμων οργανωμένων που μπορεί παράλληλα και χτυπάει από 114 σημεία για να χάνονται τα ίχνη τους. Όμως τα ίχνη θα βρεθούν, ήδη οι αρχές είναι σε πολύ καλό δρόμο και θα έχουμε και το αποτέλεσμα που πρέπει. Να βάλουμε